Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του, όχι την επέτειο του ελληνικού έπους των Αλβανικών βουνών της Ηπείρου. Το παράδειγμα της αυτοθυσίας των Ελλήνων στρατιωτών και του ελληνικού λαού θα πρέπει να καθοδηγεί τις πράξεις, τις ενέργειες και τη σκέψη μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα παραδειγματιζόμαστε από την αυτοθυσία και την πίστη στον αγώνα για απελευθέρωση εκείνης της εποχής. Η Ελλάδα σήμερα δέχεται έναν οικονομικό πόλεμο από τους ίδιους εχθρούς. Χρέος μας είναι να την απαλλάξουμε, να την απελευθερώσουμε από αυτούς που επιβουλεύονται την κυριαρχία της. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα πραγματικά είναι μια μέρα μνήμης. Σας σήμερα οι πρόγονοί μας είπαν το όχι στους Ιταλούς και στους Γερμανούς κατακτητές. Είμαστε μια χώρα δημοκρατική, ελεύθερη και απαιτούμε από όλους τους λαούς του κόσμου να σεβαστούν την ακεραιότητά μας. Αυτή τη στιγμή πραγματικά για μένα και για όλο το έθνος είναι η καλύτερη στιγμή για να πούμε όχι στον καθένα που επιθυμεί και επιβουλεύεται τη χώρα μας. Θα ήθελα από αυτή εδώ τη στιγμή να σας πω ότι εμείς οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι μεγαλουργούμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για το καλό της Ελλάδος, διότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Αλλά νομίζω ο λαός το έχει καταλάβει και να ξέρετε ότι θα είμαστε πάντα.
Right up.